Φίλοι και φίλοι στο Άμπολα Σπορτ, εδώ στον Άγιο Στέφανο, μετά τη λήξη του παιχνιδιού Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου Άρη Βούλας, το οποίο έληξε ισόπαλο 1-1, έχουμε μαζί μας τον προπονητή του Άρη Βούλας, τον Τάσο Τασιόπουλο. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, δύο δοκάρια στο πρώτο ημίχρονο. Δεχθήκατε τον γκολ από δικό σας λάθος. Τα είπες όλα. Ήταν ένα παιχνίδι καταρχήν που ήταν πάρα πολύ δυνατό. Αυτό που περιμέναμε από δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Βέβαια, είμαστε πολύ απογοητευμένοι από την ισοπαλία. Γιατί ειδικά στο πρώτο ημίχρονο με τα δοκάρια, με τις ευκαιρίες και τον γκολ που βάλαμε μόνοι μας. Δηλαδή, μας αδικούσε πάρα πολύ το σκορ το 1-0 και νομίζω και το 1-1 μας αδικεί. Γιατί αν στην αρχή έλεγε ότι θα πάρει ένα βαθμό 1-1, θα έλεγε ότι είναι ευπρόσδεκτο γιατί είναι ένα ντέρμπι και παίρνει ένα βαθμό εκτός έδρας από μια πολύ δυνατή ομάδα. Αλλά βάσει τη εικόνα του παιχνιδιού θα πρέπει να κερδίσουμε. Υπάρχουν παράπονα από τη διαιτησία, Τάσο? Όχι, δεν ασχολούμαι ποτέ με τη διαιτησία. Η διαιτησία μπορεί να δει κάτι όπως το έχει δει, την άλλη φορά να δει κάτι άλλο. Και οι διαιτητές άνθρωποι είναι. Από εκεί και πέρα δεν μπορείς να δεις μέσα στη διάρκεια του αγώνα γιατί είσαι και υπό ένταση. Αυτά τα βλέπεις συνέχεια στο βίντεο. Αλλά δεν μπορεί να σταθείς στη διαιτησία. Μπορεί να θεωρούμε ότι κάτι είναι πέναλτι, δεν είναι. Αλλά δεν μπορεί να σταθείς σε αυτό. Εσύ πρέπει να κοιτάξεις μπροστά. Η διαιτησία είναι και αυτός ένας παράγοντας του παιχνιδιού. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πω εγώ ποτέ για τη διαιτησία κάτι ή θα διαμαρτυρηθώ. Γιατί είναι και αυτό μέρος του ποδοσφαίρου μας. Τάσο, την προηγούμενη αγωνιστική χάσατε στην έδρα σας από την Τριγλία Ραφίνας. Σήμερα πραγματοποιήσατε μια πολύ καλή εμφάνιση σε μια δύσκολη έδρα και πήρατε τον βαθμό της ισοπαλίας. Επίσης, αυτό είπα και στα παιδιά, ότι οι δύο παιχνίδια η ομάδα ήταν πολύ καλή. Και στο προηγούμενο παιχνίδι η εμφάνισή μας ήταν πολύ καλύτερη από την αντίπαλη ομάδα. Χάσαμε ευκαιρίες και δεχτήκαμε ένα γκολ περίπου σαν αυτό που δεχτήκαμε σήμερα. Δηλαδή, ένα γκολ που ποδοσφαιρικά λέμε δεν μπαίνει. Και χάσαμε στο 93, ενώ θα μπορούσαμε πολύ πιο νωρίς να τελειώσουμε το παιχνίδι. Και πιστεύω ότι η ομάδα στα δύο παιχνίδια δικαιούταν 6 πόντους και τελικά πήραμε ένα. Αλλά είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά. Και εξάλλου έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και όπως υπάρχει και η διοργάνωση, θα κριθεί στη συνέχεια στο τέλος. Εμείς επιδιώκουμε αυτή τη στιγμή να μπούμε στην πρώτη πεντάδα. Ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε, εύκολα ή δύσκολα, να μπούμε στην πεντάδα. Και από εκεί πέρα, στο πρωτάθλημα το μήνυμα που θα επακολουθήσει, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ακολουθεί ένα δύσκολο εντός έδρας παιχνίδι με το Κοροπή. Είναι όλα δύσκολα τα παιχνίδια. Οι ομάδες όλες είναι σε υψηλό επίπεδο και πρέπει κάθε Κυριακή να δίνεις τα καλύτερα. Το καλύτερο σε αυτό για να μπορείς να βγάλεις το αποτέλεσμα. Εξάλλου, την Τετάρτη έχουμε και έναν αγώνα κυπέλλου στο Κρεονέρι που είναι επίσης πολύ δυνατό και πολύ καλή ομάδα. Αλλά κάθε Κυριακή είναι δυνατά παιχνίδια. Εμένα μου αρέσει που ο όμιλος είναι δύσκολος, που έχει καλές ομάδες γιατί το ευχαριστιέσαι κάθε Κυριακή. Έχεις ντέρμπι, έχεις ανταγωνισμό και όπως βλέπετε κάθε Κυριακή τα παιχνίδια κρίνονται στις λεπτομέρειες. Απλώς, κατά την άποψή μου σήμερα, όπως και το παιχνίδι της προηγούμενης Κυριακής και το παιχνίδι σημερινό, θα πρέπει να το κερδίσουμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ.